Γυαλιά καρφιά τα έκαναν άγνωστοι, οι οποίοι έσπασαν βιτρίνες αρκετών καταστημάτων στην καρδιά του Ηρακλείου. Πρόκειται για άτομα που συμμετείχαν σε πορεία διαμαρτυρίας για τον θάνατο του 16χρονου Ρωμά, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μετά από πυροβολισμό από αστυνομικό. Εκείνη τη στιγμή εγώ ήμουν μέσα με κόσμο, οπότε δεν είδα, άκουγα τα χτυπήματα. Κρίμα, δεν φταίνε τα μαγαζιά, πολύ απλό. Όπως πάντα, την πληρώνουν αυτοί που δεν φταίνε. Δηλαδή, τα ΜΑΤ, θα το πω τώρα, τα ΜΑΤ για 20 ευρώ πυροβόλησαν, ενώ εδώ για τέτοιες ζημίες δεν κάναν τίποτα. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες σε βιτρίνες εμπορικών καταστημάτων στον πεζόδρομο της Δεδάλου, ενώ ζημιές προκλήθηκαν και σε τζαμαρία κοσματοπολίου και ενώ ο ιδιοκτήτης βρισκόταν μέσα στο κατάστημα. Τέτοια φαινόμενα δεν πρέπει να είναι ανεκτά από εμάς. Όχι γιατί δεν τιμάμε τη μνήμη κανενός νεκρού ή δεν θέλουμε το δίκαιο για όλους, αλλά σίγουρα δεν βρίσκει κανείς το δίκαιο του σπάζοντας ξένη περιουσία. Η επίθεση σε βιτρίνες σημειώθηκε χθες βράδυ και ενώ ήταν ανοιχτά τα καταστήματα, με τους εργαζόμενους και τους πολίτες να παρακολουθούν τις δραματικές στιγμές και τις σκηνές έντασης. Εγώ πιστεύω ότι είναι όλα αιτίες, δεν υπάρχει αφορμή. Δεν είναι αφορμή αυτό το πράγμα. Είναι λάθος, είναι κάποιοι που απλά θέλουν να δείξουν κάτι, αλλά δεν ξέρουν ακριβώς τι θέλουν να δείξουν. Γι' αυτό γίνονται και όλα αυτά. Είναι άσχημο να σπάτε περιουσίες ξένων ανθρώπων. Είναι άδικο, παλεύουν και αυτοί όπως παλεύει όλος ο κόσμος πλέον για να μπορέσει να συντηρηθεί και είναι αμαρτία από το Θεό. Δεν μ' αρέσουν. Τι να κάνουμε, έγινε ένα ατυχές περιστατικό να γίνουν και άλλα πάνω σε αυτό. Εγώ είμαι εναντίον της βίας γενικά με αυτή την κατάσταση. Όποιο λάθος και να έγινε θα το ερευνήσει η αστυνομία και θα αποδώσει τις ευθύνες εκεί που πρέπει. Ζημιές προκλήθηκαν και σε τζαμαρία τράπεζας, στην πλατεία Κορνάρου, αλλά και σε ATM στην Δεδάλου. Πέρα από το Ηράκλειο, αντίστοιχες συγκεντρώσεις και πορείες συλλογικότητων, όπου συμμετείχαν εκατοντάδες άτομα, πραγματοποιήθηκαν σε Χανιά και Ρέθυμνο. Θεωρώ ότι είναι απλά μια κίνηση της νεολαίας να αντιδράσει απέναντι στους θεσμούς της αστυνομίας και του κράτους. Κατά τη διάρκεια πορείας στα Χανιά, προκλήθηκαν επίσης μικρής έκτασης υλικές ζημιές σε ATM και τζαμαρίες εμπορικών καταστημάτων, με τους ιδιοκτήτες να νιώθουν απροστάτευτοι για ακόμη μια φορά απέναντι σε επιθέσεις αγνώστων.